σάμι σάγκα το εμπόρεμα να μην πιουνέω ούτε μία μυτιά. Το βράδυ εκείνος της 9 συνάντησαν τον τυπά σε ένα ρεστοράν και καλά για να φαν. Ένα από τα δυο ξαδέρφια αντιδρούσε νευρικά, γιατί κάτω από το τραπέζι παίζαν κόκα και λεφτά. Χέρι με χέρι κάπως χοντρό τον ταλαβέρι, σαν να δίναν το αλάτι και να παίρναν το πιπέρι. Τελικά σπάσανε τον βράχο 2 κιλά και πέσανε κι δυο τους με τα μούτρα στη δουλειά. Πιένανε στα κλάψ, είχαν πολλές ωριμίες, κυρίως πλουσιόπεδα και ωραίες κυρίες που για κόμπις κάνουν πίπες. Μα στη δουλειά αυτή δεν γίνονται αυτά, δεν χαρίζουν μυτιές. Μα ο μικρός σου ξαδελφός ήταν μαλάκας ελαφρός, γάμισε την πίσνα ήταν πίτα. Πίπονε μου νοιάσεις του αλέδες στο ζαριά, την είχε δει και καλά γιατί κρατούσε λεφτά. Αλλά ένα πρωί, ένα ωραίο πρωί, καθίσαν στο τραπέζι για να κάνουνε καθάριση. Βάλανε κάτω ως τάφ και λεφτά, ο μικρός είχε μπει μέσα για τα καλά. Πάθαν ζημιά, τσακωθήκανε, το διάλυσαν εκεί. Πήρε ο καθένας ό,τι του αντιστοιχεί και τώρα σόλο, κι αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Δώσ' μου 2 τετράμετρα ακόμα και τελειώνω. Ο μεγάλος απέκτησε μεγάλους αντιπάλους και τον δώσαν καρφωτή, τώρα είναι στη στενή. Ο μικρός είπε όλη την κόκα μοναχός, από υπερβολικές μυτιές τώρα είναι νεκρός. Η ιστορία αυτή είναι φτιαχτή, μα από τις πραγματικές δεν απέχει πολύ. Πολλοί πεθάνανε, πολλοί είναι φυλακοί, κάποιοι άντεξαν όμως όχι για πολύ. Μια ιστορία για λίγο χρήμα, η απληστία είναι θανάση, μια αμαρτία. Δεν παίζει ρόλο ποιος είναι θύμα, πεθάνανε πολλοί κι ας ξέρανε. Λοιπόν εδώ δώσε βάση, να τα πω μια φορά. Μπορεί κάτι να έχεις ακούσει, κάποιοι ξέρουν καλά. Έτσι δημήθηκα να πω και για το γιο του λεφτά, που και αμάξια σπίτια κότερα τα πιο ακριβά. Είχε πολλές γνωριμίες με κάθε τύπο παντού, από τη μία πλευρά μέχρι την άλλη του ουρανού. Είχε πάρα πολλά κονέ με εκείνους που κυβερνάνε, αλλά ήξερε και κάποιους που δεν είχαν να φάνε. Και μια βραδιά κανόνισε να πάει κρουαζιέρα στα βαθιά και πήρε για παρέα ένα μικρό πιτσιρικά. Ήταν νέος στη δουλειά, έσπρωχνε κανένα τσιγάρο που και που στα κρυφά. Ήταν ακόμα στα ψηλά, δεν ήταν καν 19. Νόμιζε πως ήταν έτοιμος για τέτοια σκηνικά. Μα τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται τελικά, κι ο μικρός το έμαθε μέσα σε μια νυχτιά. Yo, με πάτε πλάκα στην καμπίνα όταν μπήκε τέτοια χλυπή, ούτε στα όνειρά του δεν είχε. Ήμουν άρεστο, τη λήξαν από εκεί κι από εδώ. Στο χέρι του σερβίρι σαν πανάκριβο ποτό. Η κοκαχήμα στο τραπέζι, οπότε θες να ρουφάς τόσο άνετα, ούτε το αλάτι δεν σκορπάς. Και σε μια ώρα είχαν γίνει όλοι πίτα και ψόλες στο μικρό το λιώσανε στην πίπα. Ναι, απ' τις μυτιές δεν καταλάβαινε πολλά, σκεφτόταν μόνο ότι πιάστηκε καλά. Γιατί όλη τη ζωή του θα ήταν έτσι γενικά. Αλλά υπάρχει αυτό το αλλά. Ξαφνικά μέσα στην ωραία νυχτιά, είχαν περάσει 5 ώρες, είχα βγει σαν νυχτά. Σκάνε μύτη λιμενό, μπάζει σε 2 λεπτά. Ποτέ κανείς δεν είδε και έμαθε τι έγινε μετά. Ο μικρός για 2 μέρες ήταν λιώμα, ακόμα λίγο είπαν και θα έπεφτε σε κόμμα. Τα συνήλθε και κατάλαβε τι είχε παιχτεί. Είχε αρχίσει να εκτεί κανονικά την ποινή. Έφαγε χρόνια αρκετά, του γαμίσαν τη ζωή. Κανένας δεν τον περιμένει τώρα πλέον να βγει. Και μη ρωτάς για το γιο του λεφτά, έτσι τελειώνει. Είναι κάπου αραχτός με τις μουνάρες και χώνει. Μια ιστορία, έτσι να φτά, για λίγο χρήμα.